Οι πόρτες έκλεισαν, αλλά το vlog τώρα ξεκινά. Είναι Κυριακή βράδυ, 10 του Δεκέμβρη. Ο λόγος που αναφέρω την ημερομηνία είναι διότι έχω μείνει λίγο πίσω, έκανα skip μερικές μέρες τις οποίες δεν τράβηξα vlog και όπως ανάφερα στο βίντεο που ανέβηκε την Κυριακή, εσείς το βίντεο αυτό το βλέπετε Τρίτη, είμαι λίγο στρεσαρισμένη τούτον το διάστημα και λόγω κακής ψυχολογίας αλλά και λόγω κάποιων εργασιών που έμειναν κάπως λίγο πίσω. Οπότε αποφάσισα να μην στρεσάρω τον εαυτό μου και με την έννοια του να τραβήξω κάθε μέρα πλάνα για να έχω να κάνω vlog, γιατί πρέπει να το κάνω edit και καθημερινά, είτε εκείνη τη στιγμή που το τραβώ είτε στο τέλος της νύχτας να τα μαζέψω και να τα κάνω edit για να ανέβει την επόμενη μέρα. Κάτι που με στρεσάρει πάρα πολλά να το έχω και τούτο. Οπότε αποφασίσα να μην πίζω τόσο πολλά τον εαυτό μου και να μου δίνω έτσι κάποιες μέρες αν δεν καταφέρω να τραβήξω κάτι, να κάνω edit, να έχω μια μέρα για παράδειγμα που να πω εντάξει αν πειράσει, να το κάνω την επόμενη. Αυτά αφήνω το πολύ μπλα μπλα. Σήμερα θα κάνουμε μαζί μία χαλαρωτική βραδιά Κυριακής που θα κάνω μπάνιο, θα κάνουμε skin care, ίσως βάλω και κάποια μάσκα, θα κάτσω στο σαλόνι μαζί με το δέντρο να βάλω μία ταινία στο Netflix και θα ζωγραφίσω σε ένα coloring book χριστουγεννιάτικο, παιδικό βέβαια που έπιασα πρόσφατα. Είναι ό,τι πιο χαλαρωτικό να ζωγραφίζω σε coloring book, ειδικά αν είναι έτσι που ταινίες που μου αρέσουν. Για παράδειγμα, όπως το Μίκι. Σήμερα είδα την 5χρονο με τα βρουλάκια μου, με τα coloring book του Μίκι. Έκανα μπάνιο. Δυστυχώς δεν κατάφερα να μην βρέξω τα μαγιά μου. Αν και έτσι και αύριο θα τα κάνω μπάνιο, είναι η μέρα τους. Αυτές οι μαύρες οι πιζάμες που είναι σατέν είναι από το Shein και δεν περίμενα να είναι τόσο καλό το ύφασμα, η ποιότητα του σατέν. Περίμενα να ήταν λίγο πιο ψευτικό πλαστικό για Shein, αλλά είναι αρκετά μαλακό και δεν το περίμενα καθόλου, άρεσαν μου πάρα πολλά. Είμαι σε μια φάση που θέλω πλέον, βασικά αν μου αρέσουν τόσο οι πιζάμες ή για παράδειγμα Tweety, Mickey, ξέρω εγώ, θέλω πιο γυναικείες πιζάμες να το πω και όχι τόσο παιδικές, αλλά έχω βέβαια και τις παιδικές τις πιζάμες για παράδειγμα. Όχι, έχω δαμή, αλλά έχω κάτι πιζάμες που έχουν πάνω το τάμπο τελεφαντάκι. Έχω και εκείνες τις πιζάμες και επίσης πλέον άρχιψα να μένω αν έχουμε τις πιζάμες τις χοντρές, τις μάλινες, θέλω πιο λεπτές πιζάμες. Ναι, παίρνω μια φάση. Θα κάνω το skincare μου. Είμαι πάρα πολλά ευχαριστημένη που τούτην τη σειρά, που τούτες τις κρέμες της Clarins, δεν είμαι σίγουρη πως προφέρεται τούτη μάρκα, τούτη εταιρεία, αλλά είμαι πάρα πολλά ευχαριστημένη, το δέρμα μου κάθε φορά με το που τις βάλω, δεν ξέρω, γίνεται τόσο ενυδατωμένο το δέρμα μου. Μπορεί να κάνω, ας πούμε, π.χ. και μια εβδομάδα να βάλω κρέμη ή να κάνω skin care για παράδειγμα και με το που τις βάλω είναι σαν πως και κάνω κάθε μέρα skin care, ας πούμε. Αρκέψαν και λίευκουν τα δείγματα, η αλήθεια. Και θέλω πολλά να πιάσω το κανονικό μέγεθος. Γιατί τα δείγματα του τα, η αλήθεια, δεν τα ήβρα σε κάποιον κατάστημα. Είχα τα πιάσει από το αεροδρόμιο το καλοκαίρι. Που δεν ξέρω που μπορεί να υπάρχουν. Επίσης έχω να πω ότι, και μην με κράξετε σας παρακαλώ, έχω να πω ότι
Τα Χριστούγεννα αρέσκουν μου. Ενώ είμαι χαρούμενη που είμαι σε αυτόν τον mood με τα στολισμένα, με τα λαμπάκια, με τις διαφημίσεις της Χριστούγεννιάτικης και τους Άγιους Βασιλίδες, με τα οικογενειακά τραπέζια. Άρχισα ήδη να σκέφτομαι το καλοκαίρι, παρόλο που δεν έχει πολύ καιρό που έφυγε ο ζεστός ο καιρός, τέλος πάντων, ας πούμε ένα μισή μήνα έχει που άρχισε να κρυώνει ο καιρός. Πριν φορούσαμε το μανικά και παραπονιόμασταν ότι θέλουμε να κρυώσει λίγο. Και ναι, εγώ άρχισα ήδη να σκεφτούμε το καλοκαίρι και να θέλω ξανά. Επίσης άρεσε μου πολλά αυτός εδώ ο ροζ από την Garnier. Μυρίζει έντονα πορτοκάλι, λες και πίνεις βιταμίνη C. Να μου πεις τώρα αφού είναι βιταμίνη C, αλλά είναι για το δέρμα. Επειδή έχει μέρες να ανοίξουμε αυτόν εδώ μαζί, άφησα το 10 να το ανοίξουμε μέχρι τώρα μαζί. Χαρίζεται σκύλος ηλικίας 5 χρονών, μικρός όμως, ο οποίος έχει κάνει όλους τους καναπέδες δίκους του. Αν πάεις να κάτσεις ή αν πάεις να τον σηκώσεις για να κάτσεις, θυμώνει, επειδή είναι δικός του το καναπές, θεωρεί ότι είναι δικός του το καναπές. Ναι, καλόμαθατον. Παραδέχομαι το καλόμαθατον. Όπως επίσης, δεν μπορεί να περάσει μύγα από το σπίτι και να μην γαυγίσει. Δηλαδή, μοτορτζής να περάσει, σκύλος, γάτος, άνθρωπος, οποιοδήποτε άκυρος να περάσει, πρέπει να του γαυγίσει. Πρέπει να του δείξει ότι είμαι δαμέ, υπάρχω, δέμε. Δεν ξέρω τι ταινία θέλω να δω, αν θέλω να δω καμιά ρομαντική, χριστουγεννιάτικη. Δεν ξέρω ούτε τι ταινίες καλές παίζουν, εκτός που τις θεματικές τις χριστουγεννιάτικες τώρα. Η αλήθεια, θέλω πολλά να δω. Δεν ξέρω πότε να βγάλουν τον τετάρτο κύκλο του Emily in Paris. Επιθυμίζα πολλά να δω κάτι καινούργιο από το Emily in Paris. Σατ. Θέλω πολλά να κάτσω να δω τον Gossip Girl, αλλά ποτέ δεν το αρκεύκω. Δεν ξέρω τι σκέφτομαι για το αρκεύκω. Όταν ήμουν δημοτικό, κάθομαι μπροστά στην τηλεόραση, τέγια κοντά στην τηλεόραση, γιατί έβλεπα όλες μου τις φίλες να φορούν γιαγιά και εγώ δεν φορούσα γιαγιά και άλλους μου είπα γιατί να με φορώ γιαγιά, γιατί εγώ να με φορώ γιαγιά, να μην είσαι της μόδας, ένιωθα ότι είναι κάτι της μόδας και στέκομαι μπροστά στην τηλεόραση για να αποκτήσω μια πία και τώρα χωρίς γιαγιά δεν μπορώ να βλέπω τηλεόραση να μ' είναι μακριά. Χωρίς γιαγιά δεν μπορώ να οδηγήσω, ειδικά τη νύχτα δυσκολεύομαι πάρα πολλά. Χωρίς γιαγιά βλέπω στον πίνακα, ας πούμε, τι γράφει, τι δείχνει. Και εκνευρίζομαι. Εκνευρίζομαι γιατί πρέπει πάντα να φορώ γιαγιά. Ή φακούς. Δεν είναι ότι έχω πάρα πολύ μυοπία, αλλά ας πούμε είναι ψήλωσε. Εντάξει, ψήλωσε γιατί φορώ λάθος γιαγιά, η αλήθεια να λέγεται. Επειδή τα σωστά μου εσπάσαν. Ναι, έτσι για πολύ καιρό να φορούσα λάθος γιαγιά, όταν ψήλωσε, επειδή συνήθισαν τα μάτια μου στα λάθος γιαγιά. Κακό.
και ψήλωσαν και η μοιοπία και ο αστιγματισμός. Ναι. Επίσης, πρέπει να αλλάξω τους φακούς μου που έχω, τα γιαγιών. Έχω δύο ζευγάρια γιαγιά. Και σκέφτομαι να τα αλλάξω σε τούτο ή να τα αλλάξω στα άλλα τα στρογγυλά που έχω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια μου πάμε πιο πολλά. Προσπαθήσω να κάνω κάθε νύχτα μια σελίδα για να με χαλαρώνει έτσι λίγο. Είναι αρκετά χαλαρωτικό. Καληνύχτα!